Παρακουνήθηκε όχι πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι είναι ένα σεισμός με 5,3. Δεν μπορούμε να πούμε ισχυρή δόνηση χαρακτηρίζεται. Δεν είναι όμως πολύ μεγάλο το μέγεθος. Η περιοχή έχει ένα παρελθόν, είναι γεγονός. Βέβαια όχι στα πρόσφατα χρόνια. Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός στην περιοχή έχει γίνει το 1935. Ήταν πιο μεγάλος από το σημερινό, αλλά είχε και πολύ μεγαλύτερο βάθος και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό στη βάθος είχε και το δρακάτου. Είναι επιφανειακό σεισμός, έτσι. Είναι γύρω στα 25 με 30 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ενώ το 1935 που ήταν πολύ πιο ισχυρή η δόνηση, μιλάμε για 100 χιλιόμετρα βάθος. Έτσι. Είναι δύο. Πάντως επειδή σε πολύ διαφορετικά βάθη. Και επειδή κύριε Δρακάτο συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις και μας ειδοποιούν και από την Κρήτη τι συμβαίνει, βρε παιδιά. Έχει συνέχεια, κουνάει συνέχεια. Θεωρείτε ότι αυτή την εξέλιξη ομαλή. Κοιτάξτε, ομαλή είναι και έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 4 μετασεισμοί με μέγεθος 4, οι υπόλοιποι είναι μικρότερο. Φυσικά αυτή τη στιγμή είναι λογικό να το αισθάνονται, έχουν ευαισθητοποιηθεί και οι κάτοικοι μετά από την δόνηση των 5,3, αλλά συνεχίζεται πολύ φυσιολογικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάνει ένα μεγάλο αριθμό από μετασεισμούς, αυτό είναι καλό, αλλά σας λέω ότι ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα είναι της τάξης των 4 βαθμών. Και να ξαναπούμε, κύριε Δρακάτο, ότι το γεγονός αυτό δεν